να δούμε τις επενδυτικές ευκαιρίες και όχι μόνο τις γενικότερες ευκαιρίες που ενδεχομένως να παρουσιάζει η χώρα μας, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι δεν τις έχει προς το παρόν. Θέλω να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο, σε αυτό το σημείο, τον Διευθυντή Περιεχομένου του γνωστού ερευνητικού οργανισμού Διανέωσης, τον κύριο Θοδωρή Γεωργακόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για να δούμε μία ακόμα, θα έλεγα, ενδιαφέρουσα έρευνα του οργανισμού που αφορά στην αγορά της κρουαζιέρας. Και στο τι γίνεται λάθος εδώ, εκ μέρους της χώρας μας, ό,τι αφορά τη διαχείριση των ελληνικών λιμένων και δεν καταφέρουμε να προσελκύσουμε εταιρείες κρουαζιεροπλοίων. Ναι. Εμείς κάναμε αυτή την έρευνα επειδή η έρευνα της κρουαζιέρα, η αγορά της κρουαζιέρας είναι αρκετά μεγάλη στη Μεσόγειο. Η Μεσόγειος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά κρουαζιέρας στον κόσμο. Κάτι που ίσως πολλοί τηλεθεατές να μην γνωρίζουν, η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο μερίδιο αυτής της αγοράς. Είναι πολύ ελκυστικός προορισμός για τα κρουαζιερόπλοια. Έχουμε, υπολογίζεται ότι το 10% των τουριστών που έρχονται στη χώρα μας έρχονται με κρουαζιερόπλοια κάθε χρόνο. Mm-hmm. Ωστόσο, από αυτή την αγορά διεκδικούμε και παίρνουμε μόνο το 3% των εσόδων. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο κενό, ότι εκεί χάνουμε μια ευκαιρία. Οπότε θελήσαμε να το μελετήσουμε λίγο περισσότερο σε βάθος αυτό το θέμα. Και από την προηγούμενη φορά που πιάσαμε το θέμα, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι λείπουν υποδομές στα λιμάνια και στρατηγικό σχεδιασμό για το πώς θα εκμεταλλευτούμε αυτή την κρουαζιέρα. Και αυτό είναι το παράδοξο, έτσι, γιατί υποτίθεται ότι είμαστε και τουριστικός προορισμός. Είναι ο πυλώνας της οικονομίας μας ο τουρισμός. Οπότε νομίζω ότι είναι μεγάλη έτσι, αμέλεια εκ μέρους μας να μην δίνουμε έμφαση, τουλάχιστον στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Γιατί είμαστε και αυτό είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Ένας πολύ δημοφιλής προορισμός. Έχουμε 42 λιμάνια τα οποία φιλοξενούν κρουαζιερόπλοια. Ναι. Ωστόσο, δεν παίρνουμε αυτά που θα μπορούσαμε να παίρνουμε. Για να σας δώσω μία εικόνα. Όλα τα ελληνικά λιμάνια εισπράττουν, η αγορά της κρουαζιέρας στην Ελλάδα φέρνει περίπου κάτι λιγότερο από 500 εκατομμύρια το χρόνο. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή, μόνο η Βαρκελόνη φέρνει στην ισπανική οικονομία 800 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο το ένα λιμάνι, που είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης και το τέταρτο μεγαλύτερο λιμάνι κρουαζιέρας του κόσμου. Το ενδιαφέρον είναι ότι στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας ο Πειραιάς ήταν αντίστοιχου μεγέθους λιμάνι κρουαζιέρας με τη Βαρκελόνη. Mm-hmm. Αλλά τι μεσολάβησε στα 15 χρόνια, η Βαρκελόνη έκανε κάποιες επενδύσεις σε υποδομές και σε συνεργασία και με ιδιωτικές εταιρείες. Εκμεταλλεύτηκε δηλαδή την άνθηση της αγοράς κρουαζιέρας, που είναι μια αγορά η οποία αναπτύσσεται ραγδαία παγκοσμίως. Και μπόρεσε να εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα για να προσελκύσει τις εταιρείες. Να ρωτήσουμε κάτι. Λιμάνια, ναι. Οι δικές μας παραλήψεις έγκυται στις υποδομές των ελληνικών λιμένων ή ενδεχομένως και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τη στρατηγική που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση ως προς την προώθηση, εν πάση περιπτώσει, και αυτού του προϊόντος. Κυρίως έχουν να κάνουν με τις υποδομές. Γιατί θα σας δώσω μία εικόνα. Υπάρχουν δύο τύποι λιμανιών κρουαζιέρας. Το ένα είναι τα λιμάνια αφετηρίας, από εκεί που ξεκινάει το κρουαζιερόπλοιο και καταλήγει στο τέλος της κρουαζιέρας του. Κάνει δηλαδή μία βόλτα στα νησιά, μπορεί να πάει στην Τουρκία, μπορεί να πάει στην Κύπρο και επιστρέφει. Σε αυτά τα λιμάνια, οι επισκέπτες της κρουαζιέρας αφήνουν ως και τρεις φορές περισσότερα χρήματα από ό,τι στα λιμάνια διέλευσης. Τα 42 λιμάνια που αναφέραμε είναι λιμάνια διέλευσης, κατά κύριο λόγο. Γι' αυτό και όλα δεν έχουν έσοδα από αυτό. Γιατί σταματάνε στη Σαντορίνη, mm-hmm. κατεβαίνουν, αφήνουν ένα μικρό ποσό και φεύγουν. Γι' αυτό εμείς έχουμε το 11% της τουριστικής κίνησης στην αγορά της κρουαζιέρας, αλλά έχουμε μόνο το 6% των κρουαζιερών που χρησιμοποιούν ελληνικά λιμάνια ως λιμάνια αφετηρίας. Μάλιστα. Είναι 6 τα ελληνικά λιμάνια αφετηρίας και σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει πρόβλημα με τις υποδομές. Δεν μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλα κρουαζιερόπλια, δεν έχουν τις υποδομές, τους τερματικούς σταθμούς για να διαχειριστούν τόσο μεγάλους αριθμούς επισκεπτών. Ποιος είναι το λιμάνι πρότυπο για τέτοιου τύπου? Θα λέγαμε η Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη, η οποία, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή χτίζει ένα καινούριο προβλήτα, πολύ μεγάλο, για μεγάλα κρουαζιερόπλια. Την επένδυση, η οποία είναι γύρω στα 150 εκατομμύρια, την κάνει μια εταιρεία κρουαζιέρας. Δεν την κάνει ούτε το κράτος, ούτε η πόλη της Βαρκελόνης. Την κάνει η εταιρεία της κρουαζιέρας που θέλει να καθετοποιήσει τη δραστηριότητά της. Και στη συνέχεια θα χρησιμοποιεί τη Βαρκελόνη ως λιμάνι αφετηρίας για τις κρουαζιέρες της. Ναι. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει σε 6 ελληνικά λιμάνια. Ο Πειραιάς, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα. Ήδη η Κόσκο έχει δεσμευτεί να κάνει επενδύσεις πάνω σε αυτό το τομέα. Η Κόσκο βεβαίως είναι εξειδικευμένη στις κινήσεις τις εμπορικές. Εμπορευματοκιβώτια κυρίως. Ακριβώς. Ναι. Και όχι στην κρουαζιέρα. Αλλά υπάρχουν εκεί οι δυνατότητες με μια καλή επένδυση ο Πειραιάς να γίνει ένα εξαιρετικό λιμάνι αφετηρίας. Υπάρχουν επίσης. Επενδυτικό ενδιαφέρον μέχρι στιγμής δεν είχαμε όμως. Έχουμε έτσι, και από το μεγάλο βέβαια. Είχαμε. Και πολλές εταιρείες έχουν κάνει κρούσεις στο παρελθόν. Ωστόσο, το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει και δημιουργεί πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάποιος με τον οποίο να έρθουν οι εταιρείες κρουαζιέρας να μιλήσουν για να κάνουν αυτές τις προσπάθειες. Υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες έχουν
στοχεύσει σε συγκεκριμένα λιμάνια. Ας πούμε, μια εταιρεία ήθελε να πάρει το Λαύριο να το κάνει λιμάνι αφετηρίας. Αλλά κολλάμε στη γραφειοκρατία, κολλάμε στις διαδικασίες. Και είναι σημαντικό, εμείς εμβαθύναμε σε αυτό το θέμα, στην έρευνά μας καταλήγουμε σε συγκεκριμένες πολιτικές που πρέπει να ακολουθήσει γενικά το κράτος για να ανοίξει αυτή η διαδικασία. Και σε συγκεκριμένα πράγματα που μπορούν να γίνουν σε τρία από τα λιμάνια που είναι τα πιο έτοιμα, θα έλεγε κανείς, ναι, του Πειραιά, το Ηράκλειο και η Θεσσαλονίκη. Καταλήγουμε δηλαδή σε συγκεκριμένα έργα που θα πρέπει να γίνουν για να φιλοξενούν πιο εύκολα εταιρείες κρουαζιέρας. Αλλά αυτό που λείπει φυσικά, όπως γίνεται στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, είναι η πολιτική βούληση. Πρέπει να υπάρξει κεντρικό σχέδιο για να εκμεταλλευτούμε αυτή την αγορά. Και καταλήγουμε βέβαια στο συμπέρασμα ότι αν δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την αγορά, στην οποία έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, είμαστε ήδη μέσα. Εκμεταλλευόμαστε σε κάποιο βαθμό την παρουσία μας και το καλό προϊόν που έχουμε να πουλήσουμε, τότε ποια θα εκμεταλλευτούμε, από πού θα φέρουμε την ανάπτυξη. Εμείς κυρίως, σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, τουλάχιστον φαίνεται ότι επαναπαυόμαστε στον ωραίο μας ήλιο, στην ωραία μας φύση, στις ωραίες μας θάλασσες. Και το υπόλοιπο που έχει να κάνει με τις υποδομές το αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα και το αφήνουμε εφόσον καρποφορήσει κάποια στιγμή με την, μπάση περιπτώσει, την πρόθεση των επενδυτών από μόνοι τους, μπας και έρθουν να μας χτυπήσουν την πόρτα και αν δεχτούν να γίνουν ουσιαστικά δεκτικοί σε ό,τι αφορά με τα γραφειοκρατικά που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν. Έτσι είμαστε εμείς. Οπότε βεβαίως, εμείς δεν τους ανοίγουμε την πόρτα σε καμία περίπτωση. Έχουμε δίκιο, έτσι. Έχουμε πάρα πολύ καλό προϊόν. Ναι. Και ένας από τους λόγους που νομίζουμε ότι δεν υπάρχει αρκετά το θέμα, ας πούμε, πολύ ψηλά στην ατζέντα, είναι ότι οι Έλληνες πολίτες οι ίδιοι, οι ψηφοφόροι, δεν έχουν επίγνωση της αγοράς της κρουαζιέρας και του τι εμπειρία έχει και πόσο μεγάλη ευκαιρία είναι, κυρίως επειδή δεν τη χρησιμοποιούν ως επιλογή διακοπών. Δεν πηγαίνουμε πολλές κρουαζιέρες εμείς οι Έλληνες. Δείχνουν τα νούμερα ότι οι περίπου 17.000 Έλληνες επιλέγουν αυτόν τον τρόπο διακοπών κάθε χρόνο. Δεν έχουμε και την κουλτούρα αυτή. Εντάξει, αλήθεια. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη. Θα έλεγε κανείς ότι εντάξει, και η Ιταλία είναι χώρα με παραλίες, με ήλιο. Αλλά πηγαίνουν σε κρουαζιέρες, έχουν εσωτερική αγορά. Και αυτό βοηθάει τα δικά τους λιμάνια να αποκτήσουν υποδομές. Μήπως θεωρεί η πολιτεία ότι αυτός ο τομέας ενδεχομένως να μην φέρνει τα αντίστοιχα έσοδα που θα έφερνε ένας τουρίστας ο οποίος θα διέμενε σε ένα ξενοδοχείο για 10 μέρες ενδεχομένως. Η πρακτική δεν δείχνει τα νούμερα. Δηλαδή, ασχέτως αν πιστεύει κάτι τέτοιο ενδεχομένως. Δεν νομίζω, γιατί όλοι όσοι έχουμε μιλήσει, που είναι σε θέσεις ευθύνης και ξέρουν τα θέματα του τουρισμού, ξέρουν και το θέμα της κρουαζιέρας, ξέρουν την ευκαιρία που υπάρχει. Εμείς θέλουμε να πυροδοτήσουμε το διάλογο για να το φέρουμε ουσιαστικά μπροστά στις προτεραιότητές τους, αλλά ξέρουμε καλά και το πολιτικό μας προσωπικό το ποιες ευκαιρίες υπάρχουν εκεί. Να πούμε ότι τα έσοδα δεν προέρχονται μόνο από τη μία διενυκτέρευση που θα κάνει ο άλλος στο λιμάνι αφετηρίας και τα πράγματα που θα αγοράσει από το gift shop. Προέρχονται και από τα κρουαζιερόπλια τα ίδια, από τις εταιρείες κρουαζιέρας που κάνουν μικροεπισκευές. Αυτό είναι το σημαντικό, να το επισημάνουμε. Σκεφτείτε ότι κάθε μεγάλο κρουαζιερόπλιο μπορεί να έχει πλήρωμα 1.000 άτομα. Αυτά τα 1.000 άτομα θα κατέβουν, θα μείνουν, θα καταναλώσουν. Όλα αυτά συνθέτουν. Για να μην σας πάω καν σε θέματα ναυπήγησης, που η Ιταλία βγάζει πολλά λεφτά από το θέμα της ναυπήγησης κρουαζιεροπλοίων. Αλλά και μόνο από αυτά υπάρχει μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Θα μπορούσαμε να βγάζουμε διπλάσια λεφτά από αυτή την αγορά, ίσως και παραπάνω. Και ήδη οι τουρίστες γνωρίζουν και καλύτερα μέσα από αυτόν τον τρόπο τουρισμού και ελληνικά νησιά ή περιοχές που θα μπορούσαν δυνητικά να επισκεφθούν και στο μέλλον. Είτε μέσω του Island Hopping, είτε μέσω της επίσκεψης μόνο σε ένα προορισμό που δεν θα φαντάζονταν ποτέ ότι θα πηγαίνανε. Γιατί κυρίως πηγαίνουν μέσω τουριστικών οδηγών, μέσα από το ίντερνετ, ό,τι τους προσφέρεται, κυρίως τους δημοφιλείς. Γνωρίζουμε καλά η Σαντορίνη και η Μύκονος πρωτοθατούν. Με τον τρόπο αυτό έχουν την ίδια ευκαιρία και οι ίδιοι να δουν τους προορισμούς δυνητικούς που θα μπορούσαν να επισκεφθούν και θα τους έκαναν. Αυτό γίνεται ήδη. Από ό,τι φαίνεται, οι εταιρείες κρουαζιέρας λένε ότι αυτός ο τύπος διακοπών έχει μεγάλο βαθμό επαναληψιμότητας. Ένας τουρίστας που πάει κρουαζιέρα και μένει ευχαριστημένος, και εκεί παίζει ρόλο και ο προορισμός για το να μείνει ευχαριστημένος ο πελάτης, να μην κολλάει στην κίνηση, να μην έχουν οι συνδικαλιστές κλείσει το λιμάνι, να μην κλείνουν ο αρχαιολογικό χώρο στις 3 το μεσημέρι. Όλα αυτά συνθέτουν μια εμπειρία. Είμαστε όμως έτοιμοι. Δηλαδή, αναφέρατε κάποια έτσι προσκόμματα. Είμαστε έτοιμοι εμείς να υποδεχτούμε αυτή την αγορά. Όλα αυτά εντάσσονται μέσα στις αλλαγές τις δομικές που πρέπει να συμβούν. Που τι εσείς προτείνετε μέσα σε αυτή την έρευνα? Μεταξύ άλλων, πέρα από τις υποδομές των λιμανιών, θα πρέπει να γίνουν, να έρθουν σε συνεννόηση το κατατόπους αεροδρόμιο, διεθνής αερολιμένας, ώστε να υπάρχουν συνδέσεις απαραίτητες με τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι επισκέπτες. Να υπάρξει επιτέλους μια συνεννόηση με τα αρμόδια υπουργεία, ώστε οι τουρίστες από τα κρουαζιερόπλια να έχουν πρόσβαση και στους τουριστικούς χώρους, αρχαιολογικά μουσεία
και όλους τους χώρους ενδιαφέροντος που πρέπει να υπάρχουν στα λιμάνια αφετηρίας. Είναι προαπαιτούμενο αυτό για τις εταιρείες κρουαζιέρας. Επίσης, να υπάρχει συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, εμπορικούς συνδέσμους, ώστε όλοι αυτοί να αγκαλιάσουν την αγορά της κρουαζιέρας και να μπορούν να εξυπηρετούν και τους τουρίστες και να τους προσφέρουν μια καλή εμπειρία. Και όλο αυτό να απαραίτητα πρέπει να συντεθεί μέσα από μια στρατηγική για το κάθε λιμάνι. Θεωρείτε ότι εν πάση περιπτώσει, η ανάληψη της διαχείρισης των περιφερειακών αεροδρομίων εκ μέρους του Fraport, που θα τα αναβαθμίσει, αν και εφόσον γίνουν οι δέουσες επενδύσεις για τις οποίες έχει δεσμευτεί η εταιρεία, θα βοηθήσει και την άλλη αγορά δευτερευόντως ή, εν πάση περιπτώσει, ως συνέχεια αυτής της πρώτης επαφής που θα γίνει? Θα μπορούσε. Το σημαντικό εκεί είναι το λιμάνι ή ο φορέας διαχείρισης του λιμανιού κρουαζιέρας να έχει κάποιον με τον οποίο να μπορεί να μιλήσει και να συνεννοηθεί για να συνεργαστούν. Αφενός προς τις εταιρείες κρουαζιέρας, να υπάρχει κάποιος αρμόδιος να μιλήσει με τις εταιρείες κρουαζιέρας, να τις προσελκύσει, να έρθει σε επαφή, να πηγαίνει στις εκθέσεις και αφετέρου να φέρει κοντά και όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι τα αεροδρόμια. Η Fraport, εφόσον υπάρχει ως κεντρικός φορέας με τον οποίο μπορεί να είναι το αντίστοιχο λιμάνι, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης, να συνομιλήσει, μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Βέβαια, εκεί υπάρχει και το άλλο θέμα, η Θεσσαλονίκη να έχει όντως ως προορισμός τις απαραίτητες συνδέσεις με τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι τουρίστες της κρουαζιέρας, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί αυτές τις εταιρείες με αυτόν τον σκοπό. Mm-hmm. Και η Fraport μόνη της ή οποιαδήποτε εταιρεία διαχείρισης δεν μπορεί να φέρει όλες τις συνδέσεις που θέλει από μόνη της. Mm-hmm. Δεν μπορεί δηλαδή μια εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίου να επιβάλλει ότι θα φέρνουμε πτήσεις από τον Ντίσελντορφ, επειδή από εκεί έρχονται οι τουρίστες. Μάλιστα. Φαίνεται σύνθετο το θέμα, αλλά η αφετηρία της συζήτησης είναι ότι έχουμε μια χαμένη ευκαιρία εδώ και πρέπει να το κινητοποιήσουμε. Πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να το φέρουν μπροστά σας στις προτεραιότητες. Και για να σας κάνω το συνήθες ερώτημα σε κάθε έρευνα που κάνετε, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ αξιόλογες όλες, έχετε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένη έρευνα στους αρμόδιους φορείς? Ναι, βέβαια. Και ποια ήταν η ανταπόκριση? Και την έχουμε στείλει. Έχει πολύ σημασία να δούμε και τη συνέχεια αυτών των ερευνών, αν εν πάση περιπτώσει βρίσκουν έρισμα, τουλάχιστον από τους αρμόδιους. Και αυτή είναι και η δικιά μας ανησυχία. Εμείς πάντα τις πηγαίνουμε τις έρευνες και στους αρμόδιους υπουργούς. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλιστα, υπήρξε και πολύ θερμή υποδοχή. Και πρόκειται να κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα, να πάμε με τους ερευνητές μας, να παρουσιάσουμε αναλυτικά τα συγκεκριμένα ευρήματα και τις συγκεκριμένες προτάσεις, για να διαλέξουν οι άνθρωποι, να δουν τι από αυτά μπορούν να υλοποιήσουν και τι μπορούν να κινητοποιήσουν, δεδομένου μάλιστα του εκλογικού κύκλου. Όπως λέμε κάθε φορά επίσης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Τα υπουργεία, οι υπουργοί εδώ αλλάζουν κάθε 6 μήνες ως 2 χρόνια. Έτσι είναι. Στην αγορά της κρουαζιέρας, κάθε εταιρεία κρουαζιέρας κάνει προγραμματισμό με ορίζοντα τουλάχιστον διετίας. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζουν τα προγράμματά τους για το 2020. Τώρα αναφέρεται και το πρόβλημα γενικά για την προσέλκυση επενδύσεων. Το ότι δεν υπάρχει σταθερότητα πολιτική, δεν υπάρχει σταθερότητα φορολογική, που είναι κάποια προαπαιτούμενα οι βάσεις για να προσελκύσουμε και μία σειρά από επενδύσεις, και αυτή που αναφέρεται τώρα, αλλά και άλλες. Οπότε τι θα γίνει από τη στιγμή που αυτά είναι τα μόνιμα αγκάθια της Ελλάδος? Τα μόνιμα αγκάθια είναι δεδομένα και πρέπει να λυθούν και ισχύουν για όλες τις αγορές. Ναι. Αν όμως θέλουμε να διαλέξουμε κάπου από όπου πρέπει να αρχίσουμε, ίσως είναι καλύτερο να διαλέξουμε μια αγορά στην οποία έχουμε ήδη παρουσία, έχουμε εξαιρετικό προϊόν, το οποίο το ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να το ανακαλύψουμε ή να το πακετάρουμε από την αρχή. Και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις, συντονιστικές, στρατηγικές μεν και από την πλευρά των υποδομών δε, ώστε να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε μεγαλύτερη πίτα. Φανταστείτε, έχουμε το 11% της αγοράς σε επισκέπτες και έχουμε μόνο το 6% σε home portings. Μόνο να διεκδικούσαμε το 11% σε home portings, φαντάζεστε ότι θα μπορούσαμε να διπλασιάσουμε σχεδόν ή και να υπερδιπλασιάσουμε τα έσοδα για την ελληνική οικονομία. Αυτό σημαίνει πάνω από ένα δις το χρόνο από την αγορά της κρουαζιέρας. Τα στοιχεία πράγματι που μας αναφέρετε πρόκειται για μια χαμένη ευκαιρία, που μπορεί όμως να αξιοποιηθεί, δεν είναι ποτέ αργά. Έτσι, για να δώσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα. Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Τίποτα δεν είναι αδύνατο, γιατί έχουμε τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες, αλλά πρέπει να τις καλλιεργήσουμε κιόλας για να γίνουν πραγματικά ευκαιρίες. Να σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γεωργακόπουλε, για την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που μας παρουσιάσατε.